Εγώ τώρα δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική, αλλά για μένα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που γνώρισα στην Αθήνα όταν ήρθα. Μιλάω βεβαίως για τον Άγγελο Πυριώχο, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας. Καλόψυχος, κύριος, αξιοπρεπής πάντα, εργατικός. Αυτό. Παιδί για σπίτι. Παιδί για σπίτι. Γέρος για σπίτι πια. Να σου πω κάτι. Σε περίμενα λίγο πιο μεγάλο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και σε βλέπω. Κοίταξε, και είσαι να δεις, κουκλάκι ζωγραφιστό. Ένα χρόνο μικρότερος από την καριά τη θα είμαι. Τι να κάνω δηλαδή. Πόσο πιο μεγάλο. Πολύ ωραίος είσαι. Είδες, ναι. Εγώ βλέπω τα πόδια που θυμάμαι πάντα. Τα πόδια της Φέης είναι πάντα πληγωμένα, να το ξέρετε. Πετάχρονο πέφτω. Αγγελούκο, γλυκέ μου. Γλυκέ μου. Εγώ το έχω πει έτσι κι αλλιώς ότι 3-4 πρόσωπα αγάπησα μέσα από το χώρο. Ένα είσαι εσύ. Σε βάζω και στην πρώτη θέση. Ναι, γιατί στη δουλειά ξέρεις ότι οι σχέσεις είναι λίγο περίεργες. Μπερδεύεται το προσωπικό με το επαγγελματικό. Κάποια στιγμή εξαρτάσαι επαγγελματικά από τον άνθρωπο, όταν είναι μια ομάδα, είναι λίγο πολύ εξαρτημένη επαγγελματικά και δεν ξέρεις αν αυτή η αγάπη είναι αληθινή ή αν είναι αποτέλεσμα εξάρτησης που να τα έχω καλά με τη Φέη για να είμαι στην εκπομπή ή η Φέη να τα έχει καλά με μένα για να της κάνω τα θέματα. Νομίζω το δικό μας ήταν ξεκάθαρο. Τι με κοιτάς έτσι. Λοιπόν, να δώσω λίγο το χρόνο στον αγαπημένο Θέμη Γεωργαντά.